Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Ειδικό κυβερνητικό κλιμάκιο, επικεφαλής των Υφυπουργών Εσωτερικών κ. Νικόλαο Κλήτο και τον αρχηγό ΓΕΘΑ κ. Βεριβάκη αναχωρεί το πρωί στα Ιωάννινα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση που δημιούργησε η αθρώα είσοδος Βόρειο Πυρωτών και Αλβανών στη χώρα μας. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από έκτακτη σύσκεψη που έγινε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δύο πολιτικοί συντάκτες του Αντένα, ο Χρήστος Καρενίκας και ο Γιώργος Λεωνάρδος, παρακολούθησαν το θέμα. Το πρόβλημα παίρνει διαστάσεις και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα μέγα εθνικό θέμα. Οι βασικές αρχές της πολιτικής μας, οι οποίες είμαι βέβαιος ότι γίνονται αποδεκτές από το σύνολο του ελληνικού λαού, είναι πρώτον ότι οι Έλληνες Βόρειοι Πυρώτες, η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία πρέπει να παραμείνει στην πατρώα γη στην οποία ζει από μακροτάτων χρόνων. Η δεύτερη αρχή είναι ότι φυσικά η Ελλάς, η μητέρα πατρίδα, δέχεται οποιονδήποτε βορειοϋπυρώτη φυγάδα ο οποίος καταφεύγει σε μας. Μέσα στα πλαίσια αυτά κινείται η κυβέρνηση. Μέσα στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η απόφασή μου, για την οποία χαίρομαι γιατί υπήρξε ανταπόκριση από αλβανικής πλευράς, να επισκεφθώ τις προσεχείς ημέρες της 13 του μηνός την Αλβανία για να συζητήσω το πρόβλημα με την αλβανική κυβέρνηση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα κινηθεί και η πολιτική μας. Νομίζω ότι είναι ανάγκη ο ελληνικός λαός να γνωρίζει, και αυτό το νόημα έχει η σημερινή παρουσίαση, το πρόβλημα που τίθεται και την κεντρική γραμμή την οποία ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση. Και νομίζω ότι, το ξαναλέω όλη μια φορά, η πολιτική αυτή την οποία αναγγέλλουμε είναι μια εθνική πολιτική, η οποία δεν μπορεί παρά θα έχει ομόθυμη τη συμπαράσταση ολόκληρη του ελληνικού λαού. Αυτά ήθελα να σας πω, κύριε, και ευχαριστώ θερμώς. Να περάσουμε τώρα στις άλλες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στην Μητρόπολη, όπου έγινε το πρωί η καθιερωμένη δοξολογία για το νέο έτος, είχαμε την πρώτη πολιτική κόντρα του 1991 με την απουσία της αντιπολίτευσης. Οι κύριοι Παπανδρέου και Φλωράκης δεν παραβρέθηκαν για να εκφράσουν, όπως είχαν ανακοινώσει, την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πρόθεση για αποφυλάκηση των Απριλιανών. Στην δοξολογία παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτές και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής δέχθηκε ευχές για την καινούργια χρονιά. Απουσίασε, επικαλούμενος κρυολόγημα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπανδρέου. Παραβρέθηκαν όμως για τις καθιερωμένες ευχές ο πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Χαρίλαος Φλωράκης, που βλέπουμε εδώ στο βίντεο, και ο γραμματέας κ. Λεωνίδας Κυρκός. Ο Υπουργός Παιδείας κ. Βασίλης Κοντογιαννόπουλος θα συναντηθεί αύριο με τους εκπροσώπους της Ενωτάτης Νομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων για το καυτό θέμα των καταλήψεων που σε ορισμένα σχολεία συνεχίζονται. Μέσα στις επόμενες ημέρες, ο κ. Κοντογιαννόπουλος θα συναντηθεί με Πριτάνης και με τους εκπροσώπους των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Από αύριο ισχύουν οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στην περιοχή της Αττικής. Οι νέες αυτές αξίες, που είναι αυξημένες μέχρι και 80% κατά μέσο όρο, χρησιμοποιούνται από την εφορία για τον υπολογισμό των φόρων αγοράς, μεταβίβασης, γονικής παροχής, κληρονομιάς ή δωρεάς. 14 ημέρες απομένουν μέχρι τη λήξη του τελεσίγραφου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για αποχώρηση του Ιράκ από το Κουβέιτ, και ο Σαντάμ Χουσέιν σχημάτισε 5 νέες μεραρχίες αποτελούμενες από 130.000 εμπειροπόλεμους άνδρες. Παρά τις πολεμικές προετοιμασίες, ίσως να μην έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για διάλογο, καθώς δεν αποκλείεται συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με την Ιρακινή ηγεσία στα πλαίσια περιοδίας του κ. James Baker στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή πριν από τις 15 Ιανουαρίου. Οι υπουργοί εξωτερικών της Λιβύης, της Αιγύπτου και της Συρίας συναντώνται αύριο στο Κάιρο για να προετοιμάσουν τη συνάντηση μεταξύ του Λίβιου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφη και του πρόεδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ και της Συρίας Χαφέζ Αλ-Άσαντ. Ο Μουαμάρ Καντάφη, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είπε ότι στο επίκεντρό της θα είναι η κρίση στον κόλπο ώστε να προληφθεί περαιτέρω επιδείνωση της όλης κατάστασης. 4 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στην κατεχόμενη λωρίδα της Γάζας και 2 ακόμη στη δυτική οχθή από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη διάρκεια συμπλοκών σήμερα, ημέρα της Φατάχ και 26η επέτειο της πρώτης ένοπλης επίθεσης της PLO εναντίον του Ισραήλ.
Η Ιταλία στέλνει μια φρεγάτα και μεταγωγικά αεροπλάνα για την απομάκρυνση 350 Ιταλών και 100 άλλων ξένων από την άλλοτε Αφρικανική απικία της, καθώς οι μάχες που άρχισαν πριν από δύο ημέρες συνεχίζονταν απόψε μεταξύ ανταρτών και δυνάμεων πιστών στον πρόεδρο Σιάντ Μπάρε, στο κέντρο της πρωτεύουσας Μπογκαντίσου. Όπως κάθε χρόνο, οι Άγγλοι έκαναν φέτος πρωτοχρονιά στα γήπεδα. Το αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου συνεχίστηκε κανονικά με τα παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Άστον Βίλα Κρίσταλ Πάλας 2-0, Chelsea Everton 1-2, Derby Coventry 1-1, Liverpool Lynch 3-0, Manchester City Arsenal 0-1, Sheffield Queen's Park Rangers 1-0, Shetland Southampton 1-0, Wimbledon Lowton 2-0, Tottenham Manchester United 1-2 και Nottingham θα παίξουν αύριο. Νεφώσεις με παροδική βροχή και με μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε αύριο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και βελτίωση του καιρού από τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική αύριο αρχικά θα υπάρχουν νεφώσεις με παροδική βροχή, από το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι από νοτιοδυτική μέτρη θα στραφούν αργότερα σε βόρειους με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 8 μέχρι 14 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη στην αρχή της ημέρας θα υπάρχουν νεφώσεις με βροχή και πιθανή καταιγίδα, προοδευτικά όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική μέτρη και παροδικά ισχυρή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 3 μέχρι 8 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα για το 1991. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα και χρόνια σας πολλά.